Τα έχω διαβάσει. Τα μνημονεύματα του παλαιού πατρόνα Γερμανού. Έχω διαβάσει. Ο Γερμανός από σεμνότητα δεν υπερτονίζει ότι εγώ, ξέρετε, είμαι ο πρώτος, διότι προφανώς την ίδια εποχή έγιναν και άλλες εξεγέρσεις και άλλα παράλληλα κινήματα του ελληνισμού. Ο Γερμανός γνωρίζει πιθανόν, προφανώς γνωρίζει ότι προϋπήρξε στην Μολδοβλαχία η εξέγερση του Ιψηλάντη 22 Φεβρουαρίου. Όπως πιθανόν να γνωρίζει το σχέδιο της φιλικής εταιρείας στο οποίο μετείχε, ότι γινόντουσαν παράλληλες εξεγέρσεις σε όλη την Πελοπόννησο. Αλλά έχουμε ένα ντοκουμέντο το οποίο δικαιώνει ότι ο Γερμανός πράγματι μίλησε για επανάσταση κάτω από το σύμβολο του Σταυρού. Γαλλική εφημερίδα, η γαλλική εφημερίδα Le Constitutionnel, που σημαίνει ο συνταγματικός, στο Παρίσι, Ιούνιο του 1821, τρεις μήνες μετά, διότι τότε δεν υπήρχαν ούτε fax ούτε email για να μεταδίδονται ειδήσεις, μεταδίδει την περίληψη της ομιλίας του Γερμανού.